δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο γέροντας, γενόμενος ο ίδιος, ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, στη συνέχεια ελκύει όλους τους ανθρώπους κοντά του, διότι έτσι είναι ο πνευματικός αυτός νόμος. Είναι πόλη σε πάνω όρους κειμένη, είναι φως που φωτίζει την εποχή μας και κάθε άνθρωπος που ψάχνει το φως σίγουρα θα κατευθυνθεί προς τη ζωή και προς τη διδασκαλία του γέροντος Πορφυρίου, διότι διατύπωσε και με τα δικά του λόγια το βίωμα του περί του Χριστού, το οποίο αρμόζει ιδιαίτερα στην εποχή μας και ιδιαίτερα στο σύγχρονο και νέο άνθρωπο. Αυτή η διδασκαλία του περί του Χριστού ως πατέρα, ως φίλου, ως αδελφού, ως κατά πάντα αγαπητού, ως της όντως αγάπης, είναι αυτό που έχει σήμερα ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος να ακούσει περί του Θεού. Και αυτό ο γέροντας Πορφύριος το είπε και δόξα τω Θεώ, το ακούμε και στις κασέτες του, το ακούσαμε και με τα αυτιά μας, το διαβάζουμε και στα βιβλία που έχουν εκδοθεί, μας το λένε και το πλήθος των ανθρώπων που το γνώρισε. Έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι το πάνω. Και το φωνάζει, σας έχω φίλους, ρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέρφια, δεν μας πάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας τον περίζω, σας αγαπά. Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε εντοστρέφεια που ο άνθρωπος σκέπτεται και βασανίζεται από διαφόρους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή του τον εντερνάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στον Χριστό. Ο χριστιανός όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθαντεί, πρέπει να φωνάζει και να τον λέει παντού και να λέει για τον Χριστό ότι είναι ο Χριστός. Αλλά πείσατε τον Χριστό και μην δεν προτιμήσετε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το άκρο των εφετών. Είναι το παν, όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Και μακράν του Χριστού η θλίψη, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις της ζωής των πιέσεων, των αγχοντών έτσι ωρών της ζωής μας. Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε.